για την αξιοπιστία τους. Οι τελικές αποφάσεις για τις επόμενες χαλαρώσει θα ληφθούν την Τετάρτη στο Υπουργικό. Η Σοφία Ιωσήφ έχει το ρεπορτάζ. Την επιστροφή των μαθητών γυμνασίων την Παρασκευή προκρίνουν οι Υπουργοί Υγείας και Παιδείας οι οποίοι εν αναμονή τη έγκρισης της πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο καλούν τους μαθητές να υποβληθούν στο απαραίτητο τεστ αντιγόνου. Στα σημεία δειγματοληψία Πανκύπρια θα δίνεται προτεραιότητα στου μαθητέ. Επίση, από τη Δευτέρα, το πρόγραμμα ελέγχου με κινητέ μονάδε δειγματοληψία θα επεκταθεί και στα γυμνάσια. Ενώπιον του Υπουργικού την Τετάρτη θα τεθεί και ο χάρτη αποκλιμάκωση των μέτρων, ο οποίο καταρτίστηκε χθε από την επιδημιολογική ομάδα. Τα σενάρια που θα εξεταστούν είναι η αύξηση των μηνυμάτων σε τρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν μόνο για τα Σαββατοκύριακα. Αύξηση του μέγιστου αριθμού ατόμων σε γυμναστήρια και φροντιστήρια. Όσο αφορά στου χώρου εστίαση και στι συναθρήσει, οι ειδικοί φαίνεται να άναψαν κόκκινο. Τον τελικό λόγο έχει ωστόσο το Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε το ξέρετε ότι διανύουμε το τρίτο κύμα, το ξέρουμε ότι έχουμε μεταλλαγμένα στελέχη πιο μεταδοτικά, που είναι και τα επικρατεί αυτή το διάστημα στην Κύπρο. Στο πλαίσιο τη ομαλής επαναλειτουργία των σχολείων, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο δειγματοληπτικού ελέγχου στα δημοτικά με ειρηνικό τεστ. Το συγκεκριμένο τεστ τη χωρί 2 εκατοστόμετρα και όχι 7 με 8, όπω το ρινοφαρυγγικό στη μύτη, πράγμα που δημιουργεί αμφιβολίες σε κάποιου ειδικού για την αξιοπιστία του. Το όφελο είναι σίγουρα η αποφυγή ταλαιπωρία, ε, ο κίνδυνο είναι αυτό που σα είπα, ότι δεν είναι ταυτόσιμη η αξιοπιστία, όμω το προσπαθεί, το χρησιμοποιεί, το μελετά. Εξαιτία των συνθήκων που επέβαλε η πανδημία, οι αιτήσει για τι παγκύπριε εξετάσει υποβάλλονται από σήμερα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Στο μεταξύ, ανάσα στον τουρισμό αναμένεται να δώσει σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό η ταξινόμηση 16 χωρών περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ και τη Ρωσία στην κόκκινη κατηγορία, όπου δεν επιβάλλεται η καραντίνα. Οι χαλαρώσει στα μέτρα γίνονται με φιδό.